Την αυτοδιοικητική παράταξη Συμμαχία για το Βόλο, με την οποία θα διεκδικήσει το Δήμο, παρουσίασε το απόγευμα της Παρασκευής ο δικηγόρος Νίκος Παπαπέτρος σε εκδήλωση που έγινε στο Έργον Showground στο Βόλο και πλαισιώθηκε από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το παρόν έδωσαν στελέχη των δύο κομμάτων, αλλά και αρκετοί πολίτες. Μεταξύ όσων έδωσαν το παρόν, η πρώην Υπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη, βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κατερίνα Παπανάτσιου. Τον Νίκο Παπαπέτρο προλόγησαν δύο επιφανείς προσωπικότητες του Βόλου, ο καθηγητής Γιώργος Πετράκος, καθώς και ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, Ευρυπίδης Ευλογημένος. Ο Νίκος διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μας έχουν λείψει στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια πράξη. Η ετοιμότητα και η ικανότητά του μπορούν να ενώσουν και να κινητοποιήσουν τη υγιή στην άγνωση του Βόλου σε όλο το έργο του πολιτικού πάσματος για την ευημερία των πολλών και όχι των λίγων. Σας καλώ να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια. Δήμαρχος, το μόνο αξίωμα στο οποίο ο άρχοντας πρέπει να είναι δίπλα στους πολίτες σε καθημερινή βάση. Το μόνο στο οποίο οι πολίτες μπορούν και πρέπει να κρίνουν καθημερινά το έργο της Δημοτικής Αρχής. Το μόνο που τα αποτελέσματα είναι τόσο χειροπιαστά. Ο Δήμαρχος πρέπει συνεχώς και με όλες τις δυνάμεις να εργάζεται για την βελτίωση του ιδιωτικού επιτέλου των πολιτών. Πρέπει να γίνονται έργα, να παρέχονται υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, τη μέγιστη δυνατή ποιότητα στην ώρα τους και τεχνολογικά σύγχρονα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Νίκος Παπαπέτρος μίλησε για ένα Βόλο που πορεύεται χωρίς στόχους, χωρίς αναπτυξιακό προγραμματισμό, χωρίς πολιτιστική πρόταση. Υπογράμμισε, αισθάνομαι το βάρος του εγχειρήματος που αναλαμβάνω. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην ίν Δημοτική Αρχή, επισημένοντας ότι ο Βόλος έχει μείνει τραγικά πίσω. Τόνισε ακόμη: η μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβίδων στο Βόλο με προσανατολισμό την παραγωγή καυσίμου SRF δεν θέλουμε να γίνει. Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβίδων στο Βόλο με προσανατολισμό την παραγωγή καυσίμου SRF δεν θέλουμε να γίνει. Όχι επειδή έχουμε αιμονή με αυτή την επιλογή διαχείρισης αποβλήτων, αλλά απλούστατα, γιατί τέτοια μονάδα για να λειτουργήσει είναι αναγκαίο να τροφοδοτείται και με απόβλητα άλλων πόλων. Αυτά της περιοχής Μαγνησίας δεν υπάρχουν για να συγκριθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τέτοιου είδους πίεσης επιλέγονται σε ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά έχουν ως βάση διαχείρισης το υπόνοιμα των απορριμμάτων που προκύπτει από μια διαδικασία προηγούμενης ανακύκλωσης, ώστε να καταλήγει προς περαιτέρω επεξεργασία ένα ποσοστό 10% των αρχικών αποβλήτων, του οποίου η ρηπογόνα επιβάτηση είναι σχεδόν ελάχιστη. Δεν θεωρούμε ότι η υπάρχουσα λύση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων είναι υπέρβληστη, αλλά μπορεί να προκύψει άλλου είδους διαχείριση μέσα από διαδικασίες ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Δεν θέλουμε να γίνει ο Βόλος πόλης του παιδιών, κάθε είδους του παιδιών. Δεν θέλουμε να γίνει μονάδα αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, πλωτή ή μη πλωτή. Και αυτό γιατί το πάρος σοβαρή την κίνηση του κλειστού κόλπου του Παγκασιτικού πλέον της πιθανότητας αλλίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Τα δε υποτιθέμενα ωφέλη είναι ασήμαντα, αφού η θέση εργασίας από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ελάχιστα θα αυξηθούν, αλλά αντιθέτως οι συνέπειες θα είναι τεράστιες και για τον τουρισμό που θα υποβαθμιστεί δραματικά. Δεν θέλουμε τη δημιουργία του λιβάνου καμήνου καύσης των υπολοιμάτων του βιολογικού καταρρισμού, της κυματολάσπης δηλαδή. Υπάρχει δυνατότητα με απλούστατη επεξεργασία αυτή της υγειακής κύρασης να μετατραπούν είτε σε λίπασμα είτε σε υλικό που δεν επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον και τη λειτουργία των θεσμών. Η διαφάνεια οριοθετεί τη διαφορά από τη διαπλοκή και η διαπλοκή με απλά λόγια ορίζοντας η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του επιχειρηματία και του πολιτικού. Εάν στο Δήμο μας βλέπετε κάποιος να έχουν πολιτική δημοτική εξουσία και ταυτόχρονα να συναλλάσσονται οι ίδιοι, εμφανώς ή αφανώς,
επιχειρηματικά με το Δήμο, τότε βεβαίως γίνονται σοβαρά με τις υπόλοιπες. Δεν αποδίδουμε στον εαυτό μας προκαταβολικά καμία ιδιωτική ποινή. Εάν όμως υπάρχουν ενδείξεις για παραβίαση, μιας και κανένας δεν έχει λογοδοτήσει ποτέ και για τίποτα, τότε θα ζητήσουμε την παρέμβαση όλων των ελεκτικών αρχών και όχι μόνο των δικαστικών. Έκανε εκτεταμένη αναφορά στο πρότυπο της πράσινης πόλης, παράλληλα και στην αναγκαιότητα στήριξης της δημόσιας υγείας. Μίλησε για ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ενώ παράλληλα επισήμανε, σας λένε ότι δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει για το θέμα του LNG. Ο Δήμος Αλμυρού το συζήτησε, ο Δήμος Νοτιού Πηλίου το ίδιο και προσεχώς συζητάει αντίστοιχο θέμα ο Δήμος Χαϊδαρίου με ομόφωνη θέση όλων των δημοτικών παρατάξεων. Τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν, είπε.